Θα σου πω ένα για το νέο μεταναστευτικό λοιπόν κώδικα. Απλοποίηση των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών διαμονής με μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά 20. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο νέος μεταναστευτικός κώδικας που παρουσίασε εχθές σε συνέντευξη τύπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Μειώνονται επίσης οι κατηγορίες των αδείων διαμονής από 50 στα 19. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος ανέφερε ότι με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα δίνεται άδεια παραμονή στα παιδιά των νόμιμων μεταναστών επί μακρών διαμένοντων. Όταν αυτά φτάσουν σε ηλικία 18, θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την χορήγηση ηθαγένειας. Επίσης, με τη χορήγηση άδειας επί μακρών διαμονής, οι νόμιμοι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τηλεφωνική μας όμως γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Αλαβάνο, ο οποίος είναι δικηγόρος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικού Δικαίου. Κύριε Λαβάνο, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα, ένας νέος μεταναστευτικός κώδικας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, για την ενημέρωση των ακροατών σας, κωδικοποίηση σημαίνει η συγκέντρωση της νομοθεσίας σε ένα βιβλίο, να το πούμε απλά, δηλαδή συστηματική καταγραφή και αναφορά αναθέματα, δηλαδή ανακεφάλαια. Ενώ δηλαδή είχαμε 600 διατάξεις που αφορούσαν το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών εγκατεσπαρμένες σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, τώρα όλα αυτά συγκεντρώνονται σε ένα βιβλίο, σε ένα κώδικα. Και φυσικά ορισμένες διατάξεις οι οποίες αλληλοκαλυπτόντουσαν τώρα αποσαφηνίζονται και γίνονται πιο απλές και κατανοητές. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουν κυρίως οι αλλοδαποί είναι ότι δεν πρόκειται για νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους παράνομους αλλοδαπούς ή εκείνους που είχαν πολλά προβλήματα, εκτός από την άδεια των επιμακρών διαμενόντων που αναφέρατε κι εσείς, αλλά απλώς για την κωδικοποίηση και συστηματική καταγραφή όλων των νομοθετημάτων. Δηλαδή θα είναι πιο εύκολο να εκδοθεί η ελληνική ηθαγένεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, το θέμα της ελληνικής ηθαγένειας είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, μεν ο κώδικας αυτός λέγεται μετανάστευσης και ηθαγένειας, περιλαμβάνει δηλαδή και το νόμο περί ηθαγένειας. Εν τούτης δεν καθιερώνει καινούργια κριτήρια. Μέχρι τώρα δηλαδή, όπως ξέρατε από το γνωστό νόμο Ραγκούση, ήταν ο νόμος 3838 του 2010, αυτός ήταν ο νόμος ο οποίος ρύθμισε τα θέματα της ηθαγένειας, καθιερώνεται η κτήση της ελληνικής ηθαγένειας διαπολιτογραφήσεως όπως πάντα, και επίσης για τα παιδιά των μεταναστών που είχαν εξαετή φοίτηση ή γεννήθηκαν εδώ. Αυτές οι δύο τελευταίες κατηγορίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Συμβούλιο της Επικρατείας, και σύμφωνα με το νέο νόμο η ελληνική ηθαγένεια χορηγείται και στα παιδιά των μεταναστών αλλά πάνω από τα 18, δηλαδή αφού ενηλικιωθούν. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άνω των 18, με αυτόν τον κώδικα θα έχουν κάποια ανταπόκριση στα χαρτιά τους? Κάποια κάλυψη ίσως? Κοιτάξτε, πάνω από τα 18 έχουν δύο δυνατότητες. Εάν μεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας, να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν τη δυνατότητα αυτή, και το δεύτερον να ζητήσουν και να πάρουν την άδεια του επιμακρών διαμένοντος. Αυτή είναι ευρωπαϊκή οδηγία η οποία είχε ενσωματωθεί από το 2006, αλλά τώρα εδώ γίνεται απλούστερη η διαδικασία κτήσης αυτής της άδειας διαμονής. Με αυτή την άδεια μπορούν να ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να εργάζονται εκεί. Δηλαδή είναι μία άδεια η οποία επιτρέπει, είναι σαν να λέμε πανευρωπαϊκή άδεια ουσιαστικά, επιτρέπει στο μετανάστη να διαμένει και να εργάζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκτός από την Ελλάδα, φυσικά και στην Ελλάδα.
Κύριε Λαβάνο, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία ερώτηση σαν πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικού Δικαίου, αφού έχετε επαφές καθημερινά με μετανάστες. Σε όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, εννοώ ότι από τα θέματα ρατσισμού, τι ακριβώς σας λένε, γιατί είστε δικηγόρος τους, νομίζω ότι μαζί σας θα μιλάνε ανοιχτά. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, και στις υπηρεσίες, δηλαδή στις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή οι μετανάστες, όπως είναι οι υπηρεσίες των Δήμων, οι υπηρεσίες των Περιφερειών, οι υπηρεσίες της αστυνομίας, εξαρτάται τι ακριβώς ζητούν, αλλά και από τον κόσμο υπάρχει ένα δυσμενές κλίμα για τους μετανάστες, το οποίο φορτίζεται από την οικονομική κρίση. Βέβαια και πριν υπήρχε ένα κλίμα, θα έλεγα, αρνητικό, για το οποίο κατέβαλαν πολλές προσπάθειες, τόσο η πολιτεία όσο και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ώστε να αμβλυνθεί, να παρουσιάσουμε δηλαδή τον μετανάστη, τον αλλοδαπό, ως πολίτη ισότιμο με τον ημεδαπό. Ναι, μεν μπορεί να μην έχει τα ίδια δικαιώματα από το Σύνταγμα και τους νόμους, όμως είναι και αυτός ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας, ο οποίος χρήζει προστασίας και φυσικά θα πρέπει να ικανοποιούνται τα αιτήματά του εκείνα, τα οποία είναι σύνομα. Εν τούτης, η ταλαιπωρία των μεταναστών είναι πολύ μεγάλη και, και στην έκδοση της άδειας διαμονής, που περιμένουν 3, 4 και 5 μήνες. Τώρα το Υπουργείο λέει ότι με την κινητικότητα θα προσλάβει πολλούς υπαλλήλους, αλλά αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Και στο θέμα της ηθαγενείας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήματα διαπολιτογραφήσεως κτίσεως της ελληνικής ηθαγένειας και περιμένουν 2 και 4 χρόνια. Συνεπώς υπάρχει μια ταλαιπωρία στη διοίκηση, υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα στην κοινωνία και οφείλουμε εμείς, αλλά και εσείς, τα μαζικής επικοινωνίας, να συμβάλλουμε να αυλυνθεί. Θα πρέπει ίσως ένα μικρό παράδειγμα, μου επιτρέπετε, για εσάς τους δημοσιογράφους, όταν αναφερόμαστε σε, παραδείγματος χάρη, εγκληματικές πράξεις. Θα πρέπει να αναφερόμαστε στο πρόσωπο του συγκεκριμένου μετανάστη και όχι στην εθνικότητα. Όχι μήπως ήταν Αλβανός. Ήταν ο Αλβανός ο συγκεκριμένος. Ούτε μήπως ήταν Μολδαβός, παραδείγματος χάρη. Έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Δηλαδή η παρεμβατική συμπεριφορά υπάρχει σε όλα τα κράτη και σε όλες τις κοινωνίες. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Λαβάνο, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, μιας και σας έχουμε στη γραμμή. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για το Δουβλίνο 2, που ουσιαστικά ασφαλίζει τα σύνορα των βόρειων χωρών, αφήνοντας τις χώρες του Νότου και κυρίως ουσιαστικά την Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τα ολοένα και αυξανόμενα κύματα του μεταναστευτικού στη χώρα μας. Γιατί ουσιαστικά φαίνεται πως μέσα από αυτόν τον κανονισμό οι μετανάστες μπλοκάρουν στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αναφέρεστε τώρα στους παράνομους μετανάστες και πρέπει πάντοτε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ νομίμων μεταναστών, αυτών που ζουν στην ελληνική επικράτεια με άδεια διαμονής και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, έχουν δηλαδή αυτό το αυτοκόλλητο, το στίκερ, την άδεια διαμονής, ή αν είναι ομογενείς έχουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, και στους παράνομους μετανάστες που δεν έχουν καμία απολύτως άδεια. Έχουν εισέλθει ή παραμένουν παράνομα στο ελληνικό έδαφος. Πράγματι το Δουβλίνο 2 έχει δημιουργήσει προβλήματα, διότι όπως γνωρίζετε όλοι, περιλαμβάνει μια διάταξη ότι η πρώτη χώρα εισόδου των μεταναστών είναι η αρμοδία για την εξέταση των αιτημάτων, κυρίως διεθνούς προστασίας, ασύλου δηλαδή, όπως είναι γνωστά τα αιτήματα. Πλην όμως πρέπει να ξέρουμε ότι τον Ιούνιο έχουν εισαχθεί και έχουν ψηφιστεί νέες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κανονισμοί που τροποποιούν ελάχιστα μεν, αλλά αρκετά το Δουβλίνο 2. Δηλαδή, είναι αυτές οι νέες τροποποιήσεις, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επιτρέπουν κατ' εξαίρεση
την εξέταση των αιτημάτων και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εάν το θέλει ο παράνομος αλλοδαπός. Δηλαδή, πέστε ότι εισέρχεται κάποιος στην ελληνική επικράτεια από την Τουρκία, το οποίο είναι και σύνηθες στα νησιά. Είτε είναι Κούρδος, είτε είναι Σύριος. Μέχρι τώρα, εφόσον έχει καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές, αυτές είναι αρμόδιες για την εξέταση. Τώρα, τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην ελληνική ένωμη τάξη, δεν έχουν γίνει νόμοι του κράτους, του ελληνικού, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθιερώνει κάποιες εξαιρέσεις. Θέλει δηλαδή ο μετανάστης κάτω από προϋποθέσεις, ο παράνομος μετανάστης κάτω από προϋποθέσεις, να εξεταστεί το αίτημά του και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε πολλοί από τους μετανάστες, τους παράνομους, να απευθυνθούν και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να συσσωρεύονται στην Ελλάδα, διότι όπως γνωρίζετε έχει δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία ασύλου, η οποία λειτουργεί από τον Ιούνιο πρακτικά, ενώ από το 2011, από το 2011 έχει δημιουργηθεί στα χαρτιά βέβαια, αλλά πρακτικά από τον Ιούνιο, η οποία δυνατεί να εξετάσει τα χιλιάδες των αιτημάτων ασύλου, τα οποία είτε έχουν υποβληθεί, είτε πρόκειται να υποβληθούν. Δηλαδή, μετανάστες οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν τη μετασύνη. Είναι χιλιάδες αυτοί. Αυτό ισχύει όμως παρόλα αυτά για τους μετανάστες οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, είναι. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Λέω, αυτό όμως ισχύει για τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, θέλουν να κάνουν μία δουλειά, να βγάλουν τα προστοζήν. Αυτό αφορά, παραδείγματος χάρη, και έναν ο οποίος είναι γιατρός στην Ινδία και περνάει μέσα από την Ελλάδα για να πάει στη Γερμανία και τον κρατάνε όμως, χωρίς να κοιτάνε τη χώρα από την οποία μπήκε ουσιαστικά. Κοιτάξτε, για αυτόν τον γιατρό υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Θα μπορούσε να απευθυνθεί απευθείας στις γερμανικές αρχές και να ζητήσει από τη χώρα του να ζητήσει βίζα. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των τρίτων χωρών, το περιεχόμενο των οποίων ποικίλει από χώρα σε χώρα. Εάν τώρα αυτός ο γιατρός έχει εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, αυτό δεν μπορεί για αυτή την περίπτωση να γίνει διάκριση και να πούμε ότι επειδή είναι γιατρός δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος θα εφαρμοστεί και μετά, βέβαια, ίσως στην περίπτωσή του εξειδικευθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτός, εν πάση περιπτώσει, είτε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα στα κέντρα πρώτης υποδοχής, είτε να μεταβεί, εφόσον το θέλει, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που μου αναφέρεται. Να ρωτήσω, παρόλο αυτές τις μικρές τροποποιήσεις που γίνανε στο Δουβλίνο 2, θα μπορούσαμε παρόλα αυτά να χαρακτηρίσουμε λανθασμένο το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το μεταναστευτικό, την παράνομη μετανάστευση? Κοιτάξτε, από το 1999 η μετανάστευση και το μεταναστευτικό είναι το πρώτο θέμα. Θα δείτε στα συμβούλια υπουργών και συμβούλια των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Όποτε συγκεντρωνόντουσαν, το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Αν εξαιρέσουμε τα δύο τελευταία χρόνια, ήταν η οικονομική κρίση και η κατάσταση στον Νότο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πειραματίστηκε και ευνηδιάστηκε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε το μέγεθος. Το 2002 μετακινήθηκαν σε όλο τον κόσμο 130 εκατομμύρια μετανάστες, από τους οποίους 56 εκατομμύρια προς την Ευρώπη. Σκεφτείτε, μιλάμε για τεράστια νούμερα. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και οργανωμένη να είναι, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό. Φυσικά έγιναν λάθη και το Δουβλίνο ήταν λάθος. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι υπογράφηκε επί ελληνικής προεδρίας το 2003. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχει υπογραφεί το 2003, δηλαδή. Και όπως διαβάζω εδώ πέρα, ουσιαστικά την πράξη είναι, λέγεται, τα κριτήρια και τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτου μέλους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. Αυτό ουσιαστικά λέει η πράξη. Κοιτάξτε, πρακτικά να σας το πω ως εξής. Ένα παράδειγμα. Έμπαινε ένα Σύριος στην Ελλάδα.
καταγραφόταν και ζητούσε άσυλο. Μετά ο Σύριος αυτός, διότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την Ελλάδα, ελληνική κοινωνία ή ήθελε μια καλύτερη ζωή, πήγαινε στη Γερμανία. Εάν οι Γερμανοί τον συνελάμπαναν, τον έστειλαν στην Ελλάδα και διαπίστωναν φυσικά από τα ηλεκτρονικά αρχεία, γιατί είναι καταγεγραμμένο στα ηλεκτρονικά αρχεία, ότι αυτός είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, τον έστειλαν πίσω στην Ελλάδα για εξέταση του αιτήματος. Βέβαια, εδώ γινόντουσαν διάφορα κωμικοτραγικά γεγονότα τα οποία εξέθεταν και τη χώρα. Για παράδειγμα, οι ελληνικές αρχές είχαν εξετάσει το αίτημα ασύλου πριν ο Αλλοδαπός, πριν επιστρέψει ο Αλλοδαπός, και όταν επέστρεφε επέβαλαν σε βάρος του πράξη απέλασης, με αποτέλεσμα να τον στέλνουν στη χώρα καταγωγής τους και στη καταγωγή του, με αποτέλεσμα τελικά να εκτίθενται και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες εν πάση περιπτώσει συνόδευαν τον συγκεκριμένο Αλλοδαπό και του παρήχαν υποστήριξη, και τα κράτη τα οποία τον επέστρεφαν κατ' εφαρμογή του Δουβλίνου στην Ελλάδα. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις γερμανικών, σουηδικών, ελβετικών και ιταλικών δικαστηρίων σε ανώτατο επίπεδο, όπου είχαν προσφύγει αλλοδαποί με ασφαλιστικά μέτρα κατά των αποφάσεων επιστροφής, ότι δεν θα τους επιστρέψουν γιατί η Ελλάδα δεν έχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την εξέταση των ετοιμάτων αυτών, και φυσικά ότι θα τους επέστρεφε στις χώρες καταγωγής τους. Αυτό ήταν βέβαια κόλαπος για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις σε βάρος της χώρας μας και υπέρ της μη επανόδου επιστροφής, δηλαδή των λεγόμενων Δουβλινέζων, δηλαδή αυτών που ήταν υπό το καθεστώς του Δουβλίνου. Γενικά, αυτοί που επεστράφησαν κατ' εφαρμογή του Δουβλίνου, υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι περίπου 50 με 60.000 όλα αυτά τα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Διαβάσαμε σε ένα απόσπασμα από ένα αμερικανικό περιοδικό, το New Yorker, ένας αρθρογράφος, ο Steve Cole, αναφέρει, τόσο πάνω, μεταξύ άλλων, που μιλάει για το Δουβλίνο 2 και ότι η οικονομική κρίση και για τους μετανάστες, λέει ότι με την πολιτική αυτή και την αύξηση των μεταναστών στη χώρα μας, το αποτέλεσμα που επήλθε, τέλος πάντων, ύστερα από αυτό, ήταν η άνοδος ακροδεξιών μορφωμάτων όπως η Χρυσή Αυγή. Εσείς θα υποστηρίζετε μια τέτοια άποψη? Κοιτάξτε, ότι θα συνέβαλε, ότι συμβάλλει. Αλλά δεν νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή και ακροδεξιά κινήματα και κινήσεις, μάλλον, δημιουργήθηκαν από το Δουβλίνο. Οπωσδήποτε συνέβαλε, διότι κοιτάξτε, όταν μια κοινωνία όπως η ελληνική βλέπει να έρχονται μετανάστες, παράνομοι μετανάστες κατά χιλιάδες, να μην εμποδίζονται, να μην υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο και εντελώς ξαφνικά αυτοί να επιστρέφουν από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα, ενώ είχαν ήδη οικειοθελώς απομακρυνθεί, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τέτοια θέματα. Πάντως, να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλετε. Ότι θα πρέπει να ρίξουμε λίγο φως και στα ευρωπαϊκά ταμεία, διότι υπάρχουν και στην Ελλάδα ευρωπαϊκά ταμεία, δηλαδή ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία είναι προορισμένα τόσο για την παράνομη μετανάστευση, πάρτε παράδειγμα το Ταμείο Προσφύγων που διαχειριστική αρχή με το Υπουργείο Υγείας, όσο και για την νόμιμη μετανάστευση, όπως το Ταμείο Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών που διαχειριστική αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και αυτά τα ταμεία θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Μπορούσατε ίσως να ρίξετε λίγο φως σε αυτό. Κύριε Λαβάνο, με τα κέντρα κράτησης όπως το Αμυγδαλέζα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, έχετε κάποια εικόνα? Ποιες είναι οι συνθήκες ουσιαστικά? Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή είχαμε υποστηρίξει ότι τα κέντρα κράτησης
είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας παράνομος αλλοδαπός, ο οποίος συλλαμβάνεται γιατί παράνομα ήρθε στη χώρα, να μην κρατείται. Πρέπει να κρατείται, αλλά με μία συστηματική, σε συνδυασμό με μία συστηματική και σωστή μεταναστευτική πολιτική. Εάν αυτός ο μετανάστης κρατείται απλώς για να κρατείται και όχι για να επιστρέφει στην πατρίδα του, δηλαδή δεν είναι αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τότε η κράτηση για την κράτηση δεν νομίζω ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση με αυτή την έννοια. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι υπάρχουν μετανάστες από Πακιστάν, από Αφγανιστάν, που κρατούνται 18 μήνες. 18 μήνες είναι το ανώτατο όριο. Και δεν έχουν επιστραφεί στη χώρα τους. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ελληνική πολιτεία τι έκανε. Τους είχε μέσα στα κέντρα κράτησης, ξόδευε τα λεφτά τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά γι' αυτό, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Το εμείς είπαμε από την αρχή και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όταν τέθηκε το θέμα στην ακρόαση φορέων στη Βουλή πέρυσι συγκεκριμένα για την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τα κέντρα κράτησης, ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση, σε συνδυασμό όμως με μια σωστή μεταναστευτική πολιτική. Εάν δηλαδή οδηγούν οι κρατήσεις αυτές στην επιστροφή των μεταναστών, όχι απλώς να κρατούνται. Ναι. Κύριε Λαβάνο, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και μακάρι να σας ξαναέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε πάνω στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά.